Θα ξεκινήσουμε θεατρικά, ναι. Δεν το συζητώ. Μιλάμε για μία παράσταση η οποία είναι sold out. 8 νέα παιδιά έχουν κάνει την έκπληξη της χρονιάς. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και περήφανη που είμαι μέρος αυτής της παράστασης. Σύμφωνα με τις κριτικές, όλοι μιλάνε και υπογραμμίζουν και λένε ότι είσαι το επόμενο μεγάλο όνομα, η επόμενη τεράστια κωμική ηθοποιός. Πολύ όμορφο να το ακούς αυτό. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη, θα το πω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, δικαίωση το ότι μετά από τόσα χρόνια μου δίνεται η ευκαιρία, γιατί είμαι κάποια χρόνια στο χώρο, ναι είμαι νέα, αλλά είμαι κάποια χρόνια που δουλεύω και μου δίνεται ευκαιρία να δείξω κάποια πράγματα και να αποδείξω και κάποια πράγματα. Νομίζω ότι με ορίμασε πάρα πολύ το ότι έγινα μάνα και ότι άνοιξα ένα σπίτι δικό μου με τον άντρα μου και έγινα μάνα. Με ορίμασε και νομίζω ότι αυτό βοήθησε το ένα το άλλο και να είμαι καλή μάνα και να είμαι καλύτερη ηθοποιός. Σε άγχωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η σιλουέτα σου? Όχι, γιατί πήρα πολλά και τα χάσα. Δηλαδή πήρα 24 κιλά και τα έχασα. Είμαι πιο αδύνατη από πριν. Εσύ είσαι παιδί δύο μεγάλων ηθοποιών. Νομίζω ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ από το περιβάλλον μου. Δεν ήθελα ούτως ή άλλως από τη μικρή να γίνω ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελες? Όταν η μαμά έπαιζε στο Σάκι τον Υδραυλικό, πόσο χρονών είσαι? Το 95 ήταν, το 95. Ήμουν μικρή, ήμουν 7 χρονών ήμουν. Αφού το θυμάμαι που ήμασταν σε μια στάση του λεωφορείου και λίγο κάτι μου μίλησε η μάνα μου και ξαφνικά κάποιοι γυρίσανε από τη φωνή της και μόνο την αναγνωρίζανε. Έχεις μια υπέροχη σχέση με την πεθερά σου. Ναι. Σε λατρεύει, δηλαδή το έχει εκδηλώσει. Και όπου πολύ πάει, το δηλώνει. Την Χριστίνα Τζάφου την γνωρίζω πριν γνωρίσω τον Χρήστο. Οπότε ήταν για μένα η Χριστίνα. Ξέρετε, δηλαδή είχε ξεκινήσει ως Χριστίνα. Ναι. Δηλαδή, σαν συνάδελφος. Αφού γνώρισα και τον Χρήστο και όλα αυτά, μπήκε ο ρόλος της πεθεράς. Ότι τώρα, όπου ξαφνικά Χριστίνα μου, τι είσαι, η πεθερά μου. Ναι, όντως. Και μας βοήθησε πάρα πολύ ότι δουλέψαμε και μαζί πέρυσι που ήμασταν στο Αλίκη, στο Πουλιά στον Αέρα. Ήμασταν και στο ίδιο καμαρίνι και είχαμε την επαφή μας και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι, νιώθω εγώ τη Χριστίνα, ότι δεν είναι ότι θα με στηρίξει σε κάτι το οποίο μπορεί να έχω μια διαφωνία με το γιο της, είναι ότι με εμπιστεύεται πολύ και νιώθω, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι έχει το κεφάλι της ήσυχο με μένα. Ότι το παιδί της που το μεγάλωσε τόσα χρόνια είναι σε καλά χέρια τώρα.